Γεια χαρά, Μαγκές. Καλησπέρα. Μεγάλη νίκη Ολυμπιακός στην Τούμπα. Ποια, της Πέμπτης. Σου ξεφτύνισε. Αυτά τα διαβόλια. Γιατί ζούγκλα θέλω να το πω, αλλά η ζούγκλα είναι ωραία. Έχει τον τίγρη, έχει τον λιοντάρι, έχει τον ελέφαντα. Εκεί είναι ένα καζάνι γεμάτο διαβόλους. Και με ηθικό αυτούργο το πρόεδρο τους. Ηθικό, που πήγε στη Νέα Υόρκη και είπε. Και φυσικό και ηθικό και φυσικό. Και φυσικό. Ναι. Που πήγε στη Νέα Υόρκη και τα διαλύσω. Να πούμε τις δίκες της ομάδας και μετά. Ναι, επειδή έχουμε νεύρα εκεί. Ναι, άλλο. Πέσαμε με τη Λαμποράλ πρώτη φορά. Δεν θυμάμαι πολλές φορές. Αν δεν άλλη μία να είναι. Να παίζει ο Ολυμπιακός Λαμποράλ στο μπάσκετ και να σκέφτομαι αυτή την αλητεία που έχουν κάνει εκεί πάνω. Λοιπόν, θα πάτε καλά. Σε τρεις αγώνες. Όλη η κυβέρνηση. Σε τρεις αγώνες παοκτζίδες. Περιμένετε. Φάγατε 5 γκολ. Ναι. Τρεις νίκες Ολυμπιακός, 5 γκολ. Χαιστήκατε να έρθετε στο Καραϊσκάκι. Τάκη, εντάξει με τους χούλιγκαν που τους υποστηρίζει. Ναι, χούλιγκαν που τους υποστηρίζει ο Υπουργός. Που θέλει την κάθαρση. Που θέλει την κάθαρση. Εντάξει, ρε, αυτά τα ξέρουμε. Θα τα αναλύσουμε λίγο πιο μετά. Πάμε στις νίκες τις κανονικές. Όλες τις ναι. Σημερινές. Ωραία. 3-2 τα βαζελάκια. Τις βαζελίνες μάλλον. Τις γυναίκες, ο βόλεϊ. Ολυμπιακός πήγε τελικό. Από 2-1, 3-2. Μπράβο στα κορίτσια και μπράβο στον κόσμο του Ολυμπιακού που ήταν εκεί. Έχω λίγα νεύρα σήμερα. Όλος ο κόσμος. Κάτι θα ξεχνάω, όλη, κάτι θα θυμάμαι. Τάκη, έλα, εκεί, για να ναι, καταλάβει ο κόσμος. Όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού βράζει με αυτά τα καραγκιοζηλίκια που κάνει ο φασιστάκος που έχει διορίσει η κυβέρνηση, έτσι. Εμείς δεν τα έχουμε με κανένα φασιστάκο, με κανένα υπαλληλάκο, με κανένα τίποτα, γιατί μιλάμε για το απόλυτο τίποτα, με κανέναν άσχετο, τα έχουμε αποκλειστικά με την κυβέρνηση, έτσι. Προχώρα, προχώρα, Τάκη. Λοιπόν, 3-2, αύριο παίζουμε τελικό με την... Η Ροζ, με τα γλωσσόφυλλα. Πάμε, έλα. 3-2, νικήσαμε στο βολή. 10-11 σερή νίκες απέναντι στη γυναική ομάδα του Παναθηναϊκού. Αύριο μπράβο, παίζουμε. Μπράβο στα κορίτσια, στον προπονητή, στον κόσμο. Αύριο παίζουμε τελικό με την ΑΕΚ. Την ώρα δεν την ξέρω πότε θα είναι. Τι ώρα είναι, εντάξει. Εκεί, τα παιδιά είναι ήδη μαζεμένα, τα δικά μας, τα παλικάρια μας. Περαστικά και σε αυτό με τη μύτη, που του έσπασε η μύτη, περαστικά του. Μηχανάκι. Ναι, μηχανάκι. Άμα τρέχει το μηχανάκι, παίρνει κάτω, πάει μύτη. Όποιος βιάζεται κοντά. Λοιπόν, με την ΑΕΚ, έτσι είναι, αύριο είπαμε. Και σήμερα ο Ολυμπιακός έκανε την πρώτη νίκη από τις τέσσερις συνεχόμενες που θέλουμε. Την πρώτη κέρδισε τη δεύτερη ομάδα του ομίλου, έτσι. 82-68. Όχι, μια πάλι τελευταία. Καλά, ο όμιλος ο δικός μας δεν συγκρίνεται με τον άλλον. Εντάξει, θα τα δούμε. Εδώ έχει αρχίσει το λιβάνισμα βέβαια. Και ο Παπα-Νικολά πολύ καλός. Όλοι, μια χαρά. Η ομάδα έτσι όπως... Ματζάρις όλοι. Και ο, αυτός ο... Όντο. Όντο, παιχταρά. Τι κάρφωμα έκανε ρε. Από NBA, ε. Λοιπόν. Τώρα θέλουμε άλλες τρεις νίκες. Παίζουμε στη Γερμανία και άλλα δύο συνεχόμενα στο Καραϊσκάκι, στο ΣΕΦ. Άλλες δύο νίκες, τέσσερις να κάνουμε, να πάμε 7-5 και τα άλλα δύο που έχουμε, 6,5 είναι τελικός. Θα δούμε. Τελικός 6,5 ώρα. Μπράβο, 6,5 ώρα. Ευχαριστούμε. Ωραία. Τη Δευτέρα θα μας φέρουν τα παιδιά από εκεί το κύπελο. Εδώ θα είναι και το άλλο, δεύτερο εδώ. Τη Δευτέρα το έχουμε εδώ, δηλαδή, εντάξει, τα παιδιά μόλις τελειώσει θα τα έρθουν. Ναι, 6,5 αρχίζει, 7 θα έχει τελειώσει, 8 θα είναι στον Πειραιά. Λοιπόν. Να σας λέω, να πω για τη γυναική ομάδα της ΑΕΚ κάτι. Τι. Ότι είναι στον πάτο, ρε παιδί μου. Και αυτός ο πρόεδρος του δεν μπορεί να δώσει 100.000 ρε παιδί. Θα πάμε και εκεί, θα πάμε. Τα δίνουν αλλού, ρε Τάκη. Πού? Τα δίνουν να πάρουν τις ενώσεις της ΕΠΟ. Να πάρουν τις ενώσεις. Δεν τα δίνουν να πάρουν παίχτες. Ναι, και πώς, δηλαδή πώς θα δίνουν. Λέει πάνε να πλησιάσουμε. Ναι. Λέει... Άκου, άκου. Έχουμε πορεία. Να θυμίσω στον. Δεν θέλω να ξεκινήσω από το τέλος. Ναι, να θυμίσω στον ηθικό αυτούργο το Σαββίδη. Γι' αυτό μπήκαν μέσα. Και φυσικό. Και φυσικό. Το Ρώσο. Ποιο Σαββίδι. Το Ρώσο. Το Ρώσο. Τι ρε, ρε, μιλάς Έλληνικα. Ποιο Σαββίδι ρε. Ποιο Σαββίδι ρε. Πάτε να μας φόρτωσετε εδώ πέρα τον κάθε απατεώνα. Ναι. Λοιπόν. Και να μας κάνει και κουμάντο στην Ελλάδα και να διχάσει και την Ελλάδα. Να θυμίσω ότι από Θεσσαλονίκη υπήρχε πρόεδρος στην ΕΠΟ. Ο Γκαγκάτσης. Υπήρχε. Που θέλεις να βάλεις κι άλλο. Ρε,
Ό,τι και να βάζει, εμεί αφήνουμε. Κάνε ό,τι γουστάρει. Τον Πλατινί να πάρεις. Θα πάρει. Τον Πλατινί να πάρει. Με τον Αντώνη, τι θα γίνει με τον Αντώνη. Λέει, Αντώνη Λευτέρη το λένε. Ποιο. Λευτέρη. Λευτέρη Αντώνη. Ναι. Α, Αντώνης είναι το επίθετο. Λευτέρης Αντώνης και ένα άλλο είχε. Ξερέτης. Λοιπόν, εντάξει. Με ποιος έπαιζε εκεί. Άσε με τώρα. Παίξει Ολυμπιακός στην Τούμπα, κατέβηκε με τη δεύτερη ομάδα, τέσσερις βασικοί παίζανε. Ακούστε να δείτε το αποτέλεσμα. Τέσσερις βασικοί παίζανε. Λοιπόν, Στρακιαπού, ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι πολύ περήφανος και βράζει, εκτός ότι βράζει, είναι περήφανος. Το βράσιμο δεν είναι για καλό σας. Όλοι οι αποδέχτες, ξέρετε εσείς, από κυβερνητικούς, από τρόικες, από δημοσιογράφους που απαντάνε τα εγκλήματα, που θέλουν να κάνουν το μαύρο άσπρο. Είστε οι πατμόν. Δεν θα είναι τίποτα από πριν, να το ξέρετε. Έτσι και μείνει αυτή η απόφαση. Δεν θα είναι τίποτα από πριν. Και όχι μόνο έτσι και μείνει αυτή η απόφαση, έτσι και μείνει αυτός ο υπουργός. Από εκεί και πέρα. Ο υπουργός που υποστηρίζει τους Χούλιγκαν και συνομιλεί με τους καταδικασμένους. Όχι δήθεν υποδικούς. Έχουν πάει φυλακή. Με τους καταδικασμένους λαθρεμπόρους, με τους καταδικασμένους φοροφυγάδες και με ένα Ρώσο. Που δεν ξέρουμε από πού κρατάει η σκούφια. Αγνώστου προελεύσεως. Ναι. Έτσι. Δεν ξέρω τι τα λαβέρια κάνετε κυβερνητικά που όλο κυνηγάτε το κεφάλαιο και τη βρωμιά και την πουστιά. Εσείς του ΣΥΡΙΖΑ που τα κυνηγάτε όλα, έτσι, με τη ρομφία, απατεώνες, με τα γλωσσόφυλλα. Μια που κυνηγάτε τη διαφθορά, τι θέλετε και εσείς να συνδιαλέγεστε με αυτούς τους απατεώνες. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Όλα είναι παραμύθι λάθανο. Ο σκοπός των τριών καταδικασμένων αυτών, έτσι, καταδικασμένων, όχι δίθεν μέσα, μέσα τα υπόδικος, τα γράφουμε, όπως πάνε να πείτε για το Μαρινάκι, καταδικασμένων και φυλακισμένων, ναι. Έτσι. Αυτά μιλάει ο υπουργός, δεν μιλάει με τους φυλακισμένους. Αλλά είναι φυλακισμένοι καλοί, έχουν πρώτερο επιμοβείο και ο Μαρινάκης είναι το μαύρο πρόβατο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι συναλλαγές έχετε. Και σας μιλάω σαν κόσμος του Ολυμπιακού. Τι άλλη συμπερίσχεια έχετε. Όλο τους κυνηγάτε, όλο θα πατάξετε το λαθρεμπόριο, όλο κυνηγάτε τα κανάλια, όλο τίποτα. Λάδι και τι κάνετε τίποτα. Είσαστε 25 φορές την ημέρα στα τηλέφωνα, οι τρεις και ο υπουργός. Με σκοπό να πάρουν την ΕΠΟ, άκου, την κακιά ΕΠΟ, με αποτέλεσμα τι ευαγγελίζονται. Αν θα πάρουμε την ΕΠΟ, θα βάζουμε εμείς τους διαιτητές τους δικούς μας, ναι, και θα φρενάρουν τον Ολυμπιακό, γιατί εμείς να τον εφρενάρουμε αξιοκρατικά δεν γίνεται. Όπου και να παίζουμε, δηλαδή έχουν κουραστεί από την Τζαπού, την Πολύ. Όπου και τα βλέπετε, τα νεσπού που παίρνετε και τηλέφωνα, φυγοδικείτε να παίξετε. Οι παουτζίδες. Κοκοκοκοκοκο. Οι Βάζελοι. Οι αεξίδες που από το κύπελο, τι έγινε, ρε. Εντάξει ο πρόεδρος σας. Έχετε άλλη συμπερίσκεια του να μην πει φυλάκι, να οικονομήσει πάλι για πάρτι του. Με την κυβέρνηση στην αριστερή του ΣΥΡΙΖΑ που πολεμάει το κεφάλαιο. Έτσι. Εσείς που έχετε να πάρετε τόσα χρόνια ένα τίτλο. Τι έγινε, ρε, γαργάλα το κυπελάκι. Δηλαδή, γιατί γίνατε ποδόσφαιρο, για να το διαλύσετε. Αγαπήσατε το ποδόσφαιρο, γίνατε ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Λοιπόν. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να συνεχιστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει. Όποιος θα έχει πάει με τον Ολυμπιακό, έχει φάει τα μούτρα του. Ρωτήστε και τίποτα προηγούμενους. Αλλά θα έχετε και ταλαιπωρία πολύ. Και μιλάω κυβερνητικά. Εκτός γαλά, εννοείται στις εκλογές, έτσι. Έχετε και πορεία πολύ. Δεν γίνεται να αλωνίζουν. Να αλωνίζουν οι θύτες και να την πληρώνουν τα θύματα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτός να συνεχιστεί στην Ελλάδα, ειδικά στον αθλητισμό. Στα άλλα κάντε ό,τι γουστάρετε. Αλλά στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο που θέλετε να διαλύσετε, επειδή είναι ανίκανοι τα συνεταιράκια σας, κύριε Κοντονή, το κύριε Άκυρο. Φασίστα Κοντονή, αυτά δεν τα έχει κάνει ούτε η Χούντα. Ούτε η Χούντα. Και μου κάνετε και τους αριστερούς του κόλλου. Δεν τα έχει κάνει η Χούντα που έδιωχνε τον Μπούκοβι και το Σιντέρι στο Βέλγιο για να αποδυναμωθεί ο Ολυμπιακός. Εσείς θέλετε να το αποδυναμώσετε όλο. Να φύγουν να ξενερώνουν οι παίκτες μας, να φύγουν, να κάνεις το κατήρι του λαθρέμπορου, έτσι,
που έχει χρέος το ελληνικό κράτος. Αυτούς υποστηρίζεις, ρε. Αυτούς υποστηρίζεις, μωρί, τα να πού. Το λαθρέμπορου που έχει χρεώσει το ελληνικό κράτος 360 εκατομμύρια ευρώ η ομάδα του. Τον άλλο το φοροθυγά, τον καναλάρχη του Κόλλου, που χρωστάνε τόσα ευρώ στα κανάλια και μου κάνετε και τους σκληρούς ότι θα με δώσετε και γροθιά στο μαχαίρι. Και ένα απατεώνα Ρώσο που έρχεται και μας κάνει τον Έλληνα, δεν ξέρει γρή ελληνικά, δεν είπαμε ότι είναι μεπτό, αλλά είναι και αγνώστου προελεύσεως και ταυτότητας. Και είναι και αγνώστου και οι επενδύσεις του δεν είναι και τόσο καθαρές, περίεργες. Έτσι, δεν ξέρω τι τα λαβέρια έρχεται. Κανονίστε τι θα γίνει με την απόφαση αυτή, θα σας περιμένει μεγάλη ταλαιπωρία. Εμείς τα έχουμε πει, θα τα ξαναλέμε, δεν πάει να μας κάνετε ό,τι και να μας κάνετε. Να περάσει τέτοια φασιστική απόφαση εναντίον του Ολυμπιακού και αυτό το ξεφτιλίκι που γίνεται τώρα και το καραγκιοζιλίκι και η ξεφτύλα της κυβέρνησης. Και ποιος είσαι ρε Κοντώνη, ποιος είσαι ρε, τι είσαι ρε φασιστάκο, τι είσαι. Ποιος είσαι που τα κόψεις την μπάλα από τόσα εκατομμύρια για να κάνεις το χατήρι των απατεώνων φίλο σου και καλά στην κάθαση του ποδοσφαίρου. Δεν τι έχεις κάνει ρε Καραγκιόζη, παίζει αύριο, δεν παίζει το θύμα και παίζει ο θήτης. Ναι, παίζει ο Πάου. Αύριο ρε, είσαστε καλά. Και παίζει Ολυμπιακό. Και θέλετε, δηλαδή τι θέλετε, να πιστέψουμε ότι το κάνετε και για το καλό μας. Ρε Τανεσπού, θα πάτε κυνηγητό, δεν θα σας χωράει, θα βρείτε καράβι να φύγετε. Και όχι από τον Πειραιά, γιατί δεν φτάνετε ούτε ντόκο. Ελικόπτερο. Βρείτε ό,τι άλλο θέλετε. Τσίπρα, είσαι υπεύθυνος για τον κάθε ένα που έχεις. Αυτά τα κολοτρυπηδίστικα, νεοκοντονίστικες κοντονίστρε. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θέλει να καταστρέψει τον Ολυμπιακό επειδή συνδιαλέγεται με απατεώνες, με λαθρέμπορους, με φοροφυγάδες για να τους κάνει τα χατήρια, για να είναι ευχαριστημένοι. Πώς να είναι ευχαριστημένοι, δηλαδή εμείς παίζουμε την Μπαρτσελόνα, το παίρνει η Μπαρτσελόνα κάθε χρόνο, να μπούμε μέσα, να τα σπάσουμε και να βγει η UEFA και να τιμωρήσει την Μπαρτσελόνα. Ρε, καταρχήν προσβάλλεις. Υπουργάκο, προσβάλλεις. Προσβάλλεις τον Ολυμπιακό συνέχεια. Προσβάλλεις σε κάθε σου λέξη. Ποια πόλη της Θεσσαλονίκης, ποιοι φίλαθλοι της είναι... Την διάβασα την απόφαση που λέει, που ανέβαλε το παιχνίδι. Ότι και καλά λέει η ομάδα του Ολυμπιακού και του... Και οι φίλαθλοι του είναι... δεν έχουν φίλους στη Θεσσαλονίκη. Ναι, και όπα, μωρί, τα Βασμισή, ο Άρης, ο Ηρακλής, ο Πάο. Ποιος, άκου, οι μόνοι μας φίλοι που δεν κουφάλια... έχουν στη Θεσσαλονίκη είναι 150 πρεζάκηδες που έβαλε... δεν ξέρω ποιος τους έβαλε, ποιος τους άνοιξε την πόρτα, πώς μπήκανε, αλλά εμείς, άμα θέλεις υπουργάκο, να μάθεις κάποια πράγματα, σου λέμε κι άλλα. Εμείς έχουμε κι άλλες πληροφορίες. Αλλά δεν μπήκε στον κόπο να τις ψάξεις, όπως δεν μπήκε στον κόσμο στον κόπο να τιμωρήσεις και κανέναν. Ούτε να τραβήξεις τα αυτή του συνομιλητών σου για τα μάτια του κόσμου να πούνε καταδικάζω τα επεισόδια. Λοιπόν, άκου ποιες πληροφορίες έχουμε. Ότι αυτοί που μπήκανε, μια που λέτε και για στοιχήματα ρε Τανεσπού, αυτοί που μπήκανε είχαν εντολή από κάποιους άλλους που είχαν παίξει εκατομμύρια στον Άσο. Μια που θα βάζει ο Τούντορ. Στον Άσο. Στον Άσο. Να κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Και όσο βλέπα να κερδίζει ο ΠΑΟΚ, το διαλύουμε. Ναι. Και μετά είναι μονάδα το στίχημα. Μπράβο. Ως μη γεννόμενο. Λοιπόν, για σκέφτε τα. Τα σκέφτηκε αυτά, ρε Υπουργέ. Οι σύμβουλοι σου τα είπανε. Μονάδα τα πήρατε τώρα. Δεν σ' ανοίγουμε τα μάτια. Ξέρουμε τι ήταν να πού είσαι, ότι είσαι συνωμότης. Και είναι όλα βάση σχεδίου αυτά που κάνετε. Με τους άλλους 3-4. Δεν υπάρχει περίπτωση να ευδοκιμήσει τίποτα. Ένα άλλο που θέλατε να διακοπεί το πρωτάθλημα. Για να μην πάρει ο Ολυμπιακός στα εκατομμύρια. Γιατί όταν δεν τα έπαιρνε, δεν επενδύαμε. Τα εκατομμύρια του Champions League περιμένουμε, σαν και τις δικούς σας τράκες. Ένα άλλο είναι ότι δεν πρέπει ο κόσμος του Ολυμπιακού να έχει καμία ανησυχία. Τα έγραψε ο κύριος Μανώλης ο Καβαθιώτης. Δεν πρέπει να έχει καμία ανησυχία ως προς τη συμμετοχή μας
στο Champions League, στην Ευρωπαϊκή Συνοδεία. Μαθηματικά, εκεί. Ολυμπιακός, κορόιδα της Τράπουλας. Γι' αυτό λέτε ότι δεν σας γέρνουνε τώρα που πήγατε να μου κάνετε τη λίγα να κάνετε ρετράκια. Τη λίγα να κάνετε ρετράκες. Τι λίγα να η απογοήτευση του κλέφτη είσαστε. Τι λίγα να κάνετε. Ποιος να έρθει μαζί σας, δηλαδή τι να του δώσετε κανένα παίχτη. Όποιος μπλεχτεί μαζί σας θα είναι για να του δώσετε για δάγκωμα. Για δάγκωμα, ρε. Υπάρχει περίπτωση να μιλήσει κανείς με το Μελισσανίδη και να μην τον εδαγκώσει. Με το Λαλαφούζο και να μην τον εδαγκώσει. Ρωτήστε και το, το Σαββίδη. Τον εξηγιαντή που του έχουν πάρει τα φράγκα και τον εβάζουν και πληρώνει τα SDNA για να κάνει τις προπαγάνδες που δεν έχουν και σχέση. Έτσι, λοιπόν, σας περιμένει ταλαιπωρία μεγάλη. Κανονιστείτε. Ο Ολυμπιακός, ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι περήφανος. Είναι περήφανος γιατί ό,τι έχουμε κατακτήσει σε όλα τα αθλήματα, ρε Τανεσπού, τα έχουμε κατακτήσει νταελίκη. Με την ομάδα μας μέσα στο Τάραφλεξ, μέσα στην πισίνα, μέσα στο γρασίδι, μέσα στο παρκέ. Έτσι, στέλνουμε τώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες 19 αθλητές έχουμε τώρα και έπονται και οι υπόλοιποι. Τι να πείτε ρε Βελαμπού στον Ολυμπιακό, τι να πει τώρα, δηλαδή θα αφήσει ο κόσμος του Ολυμπιακού η αλητεία, δηλαδή ήρθανε τα άγρια να διώξουνε τα ήρεμα. Ήρθε ο κάθε τράκας, ο κάθε καταδικασμένος και τι, με την αβάντα του Υπουργού. Και ο Τσίπρας τον κρατάει. Και είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Κοιτάξτε τι ταλαιπωρία έχετε να φάτε. Πάμε ρε Τάκη, δεν μπορώ άλλο. Ρε κοιτάξτε τι ταλαιπωρία, ό,τι σας έρθει να μην το βαρεθείτε. Τα Νεσπού. Πριν λίγες μέρες. Αριστερά του κόλλου, φασίστες, φασίστες είσαστε ρε. Φασίστες. Σας κακοφαίνεται που τα ακούτε. Για έτσι ερμηνεύστε μου αυτή την απόφαση. Δεν είναι φασιστική απόφαση. Και ψεύτες. Τι αυτό σας κακοφαίνεται. Ε, που δεν συγκαλυδεύουμε τα αυτιά. Κοιτάξτε τώρα, μην σας χαραδέψουμε καλά κολλαράκι. Βγήκανε κυβέρνηση λέγοντας ψέματα στον ελληνικό λαό. Με τα γλωσσόφυλλα. Να πάνε να κάνουν τα γλωσσόφυλλα, να τα κάνουν μεταξύ τους. Έτσι τον Ολυμπιακό μην τον μπερδεύουνε. Αυτοί που κάνουν τα γλωσσόφυλλα, να τσακιστούνε, τουλάχιστον να μην μπερδεύουνε τον Ολυμπιακό. Έτσι. Δεν έχουν κανένα σεβασμό. Δεν έχουν καμία άξιοτε καλή μαρτυρία, δεν τους έχουμε καμία εμπιστοσύνη. Ή φάτενα ή θα φάτε ταλαιπωρία μεγάλη. Δεν είναι απειλή, δεν είναι τίποτα. Ρώτα ρε Τσίπρακο, τον διπλανό σου, τον κάθε Ολυμπιακό. Ρώτα, το φίλο σου. Που θα πάνε να μας περάσετε τέτοια απόφαση να καταργηθεί το κύπελλο. Όπα ρε, να καταργηθεί το κύπελλο επειδή θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Γιατί αυτοί δεν το θέλανε μόνο, λέγατε. Δεν θα λέω γιατί να θέλει. Λέγατε ότι έχουμε μαδά, ελάτε να δείτε τι θα πάθει στο κύπελλο. Γιατί άλλοι αξίδες που παίρνανε και τηλέφωνα. Γαμώ που τρώτε και γαμώ τον κύμα. Έτσι δεν λέγατε. Παίρνατε και τηλέφωνα. Τι τηλέφωνα να πάρετε ρε πουτάνες ότι θα πέψουμε στο τελικό. Αφού φυγοπονείτε όλοι. Ναι. Ένας προς ένας. Και κύριε Υπουργέ, τα παιχνίδια, τα επεισόδια γίνονται όταν κερδίζει ο Ολυμπιακός. Όταν δεν κερδίζει ο Ολυμπιακός, κερδίζει το ποδόσφαιρο, έτσι. Ας έχει φάει ο Ολυμπιακός τρεις κάρτες, ας έχει γίνει σφαγή των Αρμενίων, έτσι. Καλά, μου πεις πριν δύο χρόνια δεν ήταν αυτοί που με τα ψάρια. Αυτοί ήταν. Ναι, αυτοί ήταν. Οι ίδιοι ήταν. Με τα ψάρια. Ναι, μωράκι. Α, οι ίδιοι ήσασταν. Τι έγινε τότε, ρε. Με τα ψάρια, επειδή θα πήγαινε πάνω τελικό, όλα καλά, ε. Ούτε το κύπελο να αναβληθεί, ούτε τίποτα. Δεν θα πάτε ταλαιπωρία. Εγώ περιμένω τώρα έτσι με αυτά που βλέπουμε και ο κόσμος έχει τρελαθεί τον Ολυμπιακό όλος. Έχει... Περιμένω να μας τιμωρήσετε. Δύο αγωνιστικές στο Καραϊσκάκη, μείον τρεις Ολυμπιακός. Που ο διαιτητής... Δεν θα βρείτε και... μέρος να σταθείτε. Σιριζέοι, σας το λέμε. Δεν θα βρείτε μέρος να σταθείτε. Θα είναι Ρωμαίοι Χριστιανοί θα γίνει. Καθίστε και να δείτε τι έχει να γίνει με αυτά που κάνετε. Ρε Ρωμαίοι Χριστιανοί. Τάκη, εδώ είμαι εγώ για να λέω τη γνώμη του κόσμου. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Ναι, και τι θα πω. Συγγνώμη, πάρε λεπτά εγώ. Συγγνώμη. Όχι, ρε, που έχω ξεφύγει. Πες, ρε, τα είπες. Και να ξεφύγω, ναι, τα είπα. Ωραία. Δεν γίνεται. Εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους που τους τα γράφουν και παίρνουν και δίνει και ένα εκατομμύριο σαβίδι. Ρε, και εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που λες. Τι μπορεί να με τρελάνε. Στο DNA. Έτσι, εμείς δεν έχουμε ταλέντο να γράφουμε στημένα τέτοια. Εμείς λέμε ό,τι βγαίνει από την ψυχή μας και ό,τι μας λέει ο κόσμος. Και εσείς
Ό,τι λέει ο κόσμος να το γευτείτε. Ποικιλοτρόπος. Πώς το λένε κάτω στη Μανιλία εκεί. Η πουτάνα κάνει τόσα και χιλόγια γυαλά τόσα. Α, μπράβο. Έτσι ακριβώς. Η πουτάνα κάνει τόσα και έχει γλώσσα γυαλά να λέει αλλά τόσα. Και έχει γλώσσα γυαλά τόσα, ναι. Να λέει αλλά τόσα. Τα μπουρδέλα που έχετε για ομάδα και τους οπαδούς αυτούς, να τους χαίρεστε. Τίποτα, ρε, καταρχήν... 2-1 κέρδισε ο Ολυμπιακός. Τι θέλετε, πες το παιχνίδι, το μπουκάλι, το μπουκάλι, ένα λεπτό. Χτυπάει τον προπονητή του Ολυμπιακού, αυτομάτως πρέπει να διακοπεί. Τίποτα. Δύο πέναλτι. Τώρα το δώσα απ' έξω, φάουλ. Και αυτός ο πίθηκος εκεί, ο... του πάω, με τα χέρια δεν στρώνει την μπάλα, ρε. Ή θα μας βγάλει τρελούς. Και εγώ σου λέω, άντε το δίνε. 2-2, τι γίνονταν, ρε. Θα ερχόσα στο Καραϊσκάκι να κάνετε τι. Τι να κάνετε. Τα 3-2 θα μας κάνατε. Ο Αντώνης και ο Λευτέρης. Αλλά τώρα, ενώ είχε μαλώσει ο Μελισσανίδης με το... ο Σαββίδης με το Μελισσανίδη, είχαν παγώσει λίγο οι σχέσεις τους. Τώρα ξανακολλήσανε μαζί, εναντίον του Ολυμπιακού. Λοιπόν... να πάμε σε γραμμές. Βλέπω να Ολυμπιακός μείον τρεις αγωνιστικές, δύο-τρεις, αυτό θα κάνει. Παίζει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός δεν παίζει. Ο Ηρακλής στο μεταξύ έβγαλε ανακοίνωση και λέει, εμείς λέμε, με τον Ολυμπιακό δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Μπερδέψατε και τον Άρη μέσα. Ναι. Χάνει λεφτά τώρα και ο Ηρακλής και ο Ατρόμητος που θα παίζει με την ΑΕΚ. Όλα αυτά θα βγουν στη φόρα. Μην νομίζετε ότι αυτό θα σας περάσει. Όλα θα βγουν στη φόρα. Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμό στο σύνδεσμο του Τσιχείο, στον Γιώργο Σουστράτο και σε άλλα παιδιά εκεί. Έχουμε γραμμή. Καλησπέρα. Ακούω. Για χαρά. Θάνατος Αυγουστής από Ηρακτάχειου. Ο Γιώργος, ναι, ο Γιώργος. Καλησπέρα. Τι γίνεται, Θάκη, Άκη, όλα καλά. Γεια σου, ο Γιώργος. Καλά η νίκη σήμερα. Ανατροπή με το ανακατονόμαστο. Μπράβο. Την τηλεόραση χαμήλωσε τελείως να μας ακούσει από το τηλέφωνο. Τώρα να μην ακούνε και τα παιδιά, βέβαια, δεν γίνεται. Κατά το σύνδεσμο, για να μπορέσουμε να πούμε στο γήπεδο. Ναι. Κάποιος αντιμετώπισαμε πολλά προβλήματα την τοπική οργάνωση. Ωστόσο, τα καταφέραμε. Ήμασταν όλοι εκεί και αποδείξαμε ποιο είναι το αφεντικό στο νησί. Γνωστό αυτό, φίλε μου. Και μπράβο σας. Για τη δουλειά που κάνετε, μπράβο σας. Για την αγάπη που έχετε στον Ολυμπιακό. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια. Ήμασταν Ολυμπιάσιοι. Και θέλουμε να σου φωνάξουν τα παιδιά κάτι να σου πούνε, Τάκη και Άκη. Ναι, να μας πούνε. Λοιπόν, παιδιά. Σε όλο τον κόσμο, όχι σε εμάς. Λοιπόν, έλα, πάμε παιδιά. Έλα, πατώρα μου. Μπράβο, Μάγκες, μπράβο.
Πολύ καλή. Θέλω να πάω τα παιδιά και να σας περιμένουμε. Μπράβο σε όλα τα παιδιά, συγχαρητήρια και πιο πολύ όλοι βραχνιασμένοι. Και τι να είναι, ρε, τις άκουσα τα παιδιά. Μα δώσανε και ρεσιτάλ. Τι έπεσε. Ναι. Μπράβο, μάγκες. Αύριο στον τελικό θα είστε πολύ χαρούμενοι που θα βλέπετε το κύπελλο από κοντά. 3-0 σε 45 λεπτά. Ό,τι σας λέω. Κατά τα άλλα, εντάξει, όλα ήσυχα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τιμωρείται ο Ολυμπιακός που δεν έχει κάνει τίποτα, έτσι. Ο Ηρακλής. Ο Ατρόμητος. Αύριο, βέβαια, να παίξουν κανονικά η ΑΕΚ που σήμερα συλλάβανε ένα φιλαθλότη που μακύρωσε έναν άλλο. Ναι. Κρίμα. Κανονικά εκεί, ρε παιδί μου, και. Παίζουν κι αυτοί. Πώς να σου πω τώρα, δηλαδή, άντε να μίλαγε ο Κοντονής, έτσι. Με το Μαρινάκι και να είχε κάνει φυλακή ο Μαρινάκης, έτσι. Να ήταν οι οπαδοί του Μαχαιροβγάλτες. Να είχαν κάνει 2-3 φορές επεισόδια και τέτοια εκτεταμένα επεισόδια, έτσι, και να και συνομιλείτε. Και θέλετε να μας πείτε ότι είναι όλα εντάξει, κύριε Κοντονή, εντάξει, ότι πας για το καλό του ποδοσφαίρου, πας για το κακό του Ολυμπιακού μόνο, έτσι. Και μια πας για το κακό του Ολυμπιακού, η κατάρα είναι γαϊδάρα και γυρνάει, πώς το λένε, στην κολάρα. Τη δικιά σου. Αυτό και είναι. Του καθενός εκεί πέρα που σε στηρίζει. Και αυτού του κάθε μέσα που πέφτει, που μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Ξέρουμε και εμείς να έρθουμε. Ωραία αγάπη έχετε εσείς οι οπαδοί. Θέλετε να δείτε πως είναι η καταλήξη. Δεν έχετε άλλο την τζαπού από τον Ολυμπιακό. Θέλετε να δείτε. Γιατί να πάτε να βρείτε τα κοθόνια, τα αφεντικά σας εκεί. Εκεί τους προέδρους σας. Να πείτε ρε φτάνει ρε. Ξεφτυλιστήκαμε. Βάλε κανένα φράγκο το ρημάδι. Βάλε να τον επέξουμε τον Ολυμπιακό στα ίσα. Να μην τη φυγωδικούμε. Ρε κάκια εσείς πήρατε τηλέφωνο και λέγατε για τελικό. Τι έγινε ρε με τον Τιγράκο. Για δικά του συμφέροντα, την ώρα. Ποια είναι τα συμφέροντα, νομίζεις. Έτσι, δεν θα παίξετε κύπελλο. Δεν θα πάτε στο τελικό. Που έχετε, εντάξει, εμείς είμαστε και χορτάτες σε μια τελική. Τι έγινε, όχι τι έγινε, άλλο το ηθικό, αλλά. Θα άμα, γίνει, θα τα πάρει εσείς, πίσω κοντά. Τα ανακυκλώνουμε τα κύπελα εμείς. Άμα βουτήξει το Πασαλιμάνι, που λέγει και ο Τάκης. Δεν το κάνουμε. Δύο φορές έκανε την βλακιά μέσα στη ζέστα, 42 βαθμούς και ο Πειραιάς. Πέφτω στο μικρό λίμανο, με δύο καρούμπαλα βγήκα. Αφού τα πετάμε στη θάλασσα τα κύπελα, δεν χωράνε στα ράφια. Καλά που βγήκε τώρα η ανακύκλωση. Έτσι. Εσείς ρε. 27 έχουμε, έτσι. Ναι, που έχετε στους τίτλους. Ναι. Γιατί δεν παίρνετε να διεκδικήσετε. Και είσαστε. Και έχετε και την ομαδάρα που μας διεκδικήσατε. Ναι, και λέγατε θα τα πούμε και στο τελικό. Γιατί φυγωδική. Όχι, ρε. Αυτή η ομαδάρα, γιατί φυγωδική. Κότες. Κοκοκό. Είστε όλοι κότες. Κοκοκό. Μπροστά στον Ολυμπιακό. Οι παοκτζίδες τρεις αγώνες εφέτος με Ολυμπιακό. Τρεις ήττες. Φοβάστε. Πέντε γκολ έφαγε. Την κούτσα Λαμποράλ. Σε τρεις αγώνες. Την κούτσα φοβάστε τη Λαμποράλ. Την κούτσα δεύτερη στην Ευρώπη. Ρέκη. 7-2 έχει κάνει η κούτσα. Η Λαμποράλ με αυτή που παίζαμε. Φοβάστε. Αυτή την ισπανική ομάδα. Μην μπλέξετε με τίποτα άλλες ισπανικές, με εμάς. Βάλατε εκείνο το κολόφαρδο τον γκολ. Που είπε και ο εκφωνητής, αυτός που έλεγε τον αγώνα, λέει, ωραίο πλασάρισμα. Φάουλ επιθετικό. Φάουλ επιθετικό. Είχε γίνει επιθετικό φάουλ. Αυτά είναι καλά, να έχει γίνει αυτό σε εσάς. Και δεν το συζητάμε. Κοίτα από το είπαμε, μισή ώρα έχουμε εκπομπή και το πρώτο γκολ που έβαλε, το φάουλ επιθετικό, δεν το είπαμε. Δεν τα λέμε. Τι άκατσε. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι. Δηλαδή, άμα είναι να ψηρίζουμε την κάθε φάση αυτά που κάνετε εσείς και. Να Ολυμπιακού, πούμε και το άλλο, και ένα λεπτό. Ολυμπιακού. Ένα λεπτό, για να μην το ξεχάσουμε. Εάν ο Κοντονής δεν έλεγε δεν γίνεται ο αγώνας του κυπέλου. Ναι. Πώς το λένε, μωρέ. Να μην σταμάταγε το κύπελο να γίνουν οι επόμενοι αγώνες. Ναι, να μην. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα έτρωγε και τρεις αγωνιστικές αφού δεν θα κατέβαινε άλλοι. Αυτού χρόνου. Δεν θα κατέβαινε, θα δούμε. Όχι, έτσι έλεγε. Τι, παραμύθια λέει. Παραμύθια, κάτσε. Όχι, έλεγε δεν θα κατέβουμε. Έλα, να σου πω. Και τον έσωσε αυτή η απόφαση του Κοντονή να σταματήσουν οι αγώνες του. Ναι, αυτοί που είναι οι μαγκές του. Τον έσωσε τον ΠΑΟΚ. Ναι, τώρα σου πω εγώ. Και τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός. Οι μαγκές αυτοί που λένε.
κατέβουμε, αυτοί ήδη μας λείπανε. Τα φρύδια, ναι, στα ποδητήρια, ναι, να βγούμε να παίξουμε. Και γι' αυτό βγήκε ο Ολυμπιακός. Να μην τιμωρηθείτε. Και τώρα μαγκές και δεν κατεβαίνουμε. Ρε κολοτούμπες, ρε κολοτρυπίδες. Ένα λεπτό. Μας δείφατε τι είπες. Τα φρύδια. Τσιμπούκια μας κάνατε. Για να βγούμε να παίξουμε. Και κάνετε και τους σκληρούς. Όταν κατέβουμε, φοβάστε τη Λαμποράλ. Έτσι. Δηλαδή, σου λέει τώρα, γιατί. Μέχρι πριν το... Ρε και για να τελειώνουμε σας παοκτζίδες. Γαμώ τη Φύρα 4 και γαμώ το λαό σας. Και γαμώ, γαμώ το λαό σας. Τα πατελόνια που φοράτε, είστε τα νασπού, τα νεσπού ευτελούς αξίας. Και οι πουτάνες περισσότερο αξία έχουν από εσάς. Που κάνετε και τους μάγκες. Γιατί αντί να κάνετε του μπεκί όπως είσαστε κοτούλες, κότες, κότες. Άμα φοβάστε να έρχεστε στο Καραϊσκάκι, είστε κότες. Όποιος δεν φοβάται να παίξει, όποιος φοβάται να παίξει με τον Βίτορα, το είναι κότα. Τι το ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο, να διαλέξει παιχνίδια. Άμα ήταν έτσι. Πάει ο Μαρινάκης στην πενταετία που είναι πρόεδρος, έχει δώσει 110 εκατομμύρια στην εφορία φόρους, δεν έχετε δώσει μία. Ναι, με αυτούς μιλάει ο Υπουργός όμως, με αυτούς που δεν έχουν δοκιμία. Μιλάει 340 εκατομμύρια, με αυτούς. Ζητάνε και λεφτά για το γήπεδο. Με αυτούς μιλάει ο Υπουργός, ο αριστερός της αριστερής κυβέρνησης που θέλει το καλό μας. Έτσι, περιμένετε ό,τι σας έρθει, μην το βαρεθείτε. Σε μια πτωχευμένη Ελλάδα, ο μόνος που επενδύει εδώ και 5 χρόνια είναι ο Μαρινάκης, ο Αγγελόπουλος και ο ερασιτέχνης. Όχι, σαν Ολυμπιακός θα πάει. Το πιο βιώσιμο επιχείρημα, δηλαδή που θέλετε και ανάπτυξη και, και μου κάνετε. Αλλά τόσα ξέχασα και τον Αγγελόπουλο. Μου κάνετε δίθεν. Τώρα ο άλλος θέλει να παίξει και διπλό με τον Αγγελόπουλο. Ναι. Γιατί μπήκε το ΣΔΟΕ. Ναι, στα μηδενικά συμβόλαια. Θέλει φιλία. Τώρα θέλει και διπλό να παίξει, να τα βρούμε. Ναι, θέλει φιλία. Δηλαδή κότα από εκεί. Να σου πω γιατί θέλει. Σου πω εγώ τι διπλό να παίξει. Ναι, ότι και καλά. Και στείλει πάλι αυτού που είχε στείλει. Τι έγινε, Κοντονή, η παράκα του μπάσκετ, δεν υπάρχει τίποτα εκεί πέρα. Δεν στα είπανε αυτά η συμβολή σου με τα γλωσσόφυλλα. Δεν στα είπανε. Εντάξει, θα τα μάθεις μια και καλή. Λοιπόν, τίποτα, ρε, είμαστε αγαλακτισμένοι. Με την μπουστιά αυτή που πάνε να κάνουν στον Ολυμπιακό. Δηλαδή ούτε να το χρυσώσει με το χάπι. Να πω, είπε, είμαστε αγαλακτισμένοι. Εμείς οι δύο. 6,5 εκατομμύρια οπαδοί του Ολυμπιακού. Μετρηθείτε ρε και εσείς. Και οι γιαγιάδες, 70 χρόνια με έπιασε στο φούρνο μου, λένε τάκι, δεν έχω να φάω 2 μέρες. Ρε εσείς. Η γιαγιά, 75 χρονών. Και να σας πω και κάτι. Ακούστε να δείτε. Από τα 6,5 εκατομμύρια του φιλάθλου του Ολυμπιακού, είναι όλοι με το μέρος του Ολυμπιακού, γιατί βλέπουν την αδικία. Από τους άλλους φιλάθλους που ποντάρετε να πάρετε τίποτα ψήφους, δεν είναι όλοι. Με το μέρος της απόφασης, γιατί πάλι τη βλέπουν την αδικία. Δεν είναι όλοι χουλιγκάνοι, δεν είναι όλοι κλέμπα και όλοι θέλουν και το καλό τους. Λέει τι πάει να μου φέρει ο Υπουργός. Το Μελισσανιδάκο να μου έχει ένα διαιτητή να φρενάρει τον Ολυμπιακό και εγώ να βλέπω τον Αντώνη και τον Πλατέλα. Δηλαδή βγαίνει τώρα. Κάποιοι που θέλουν το καλό της ομάδας και ξέρουν και ποιους έχουν πάνω. Που απέχουν συνειδητά. Αλλά εσείς συνομιλείτε με αυτούς, έτσι. Που εκπροσωπούν τους χουλιγκάνους της κάθε ομάδας, όχι τους σοβαρούς και τους οικογενειάρχες που θέλουν να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο γήπεδο. Αφήστε την παπαριά αυτή, δεν το πιστεύετε, δεν το λέτε. Μόνο στον Ολυμπιακό, στο Καραϊσκάκι έρχονται στο γήπεδο. Δεν θέλετε, αν θέλατε, θα μιλάγατε με το 70% των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, που απέχουν συγχαμένοι από τις διοικήσεις, αυτό που βλέπουν και αυτό που τους προσφέρουν οι διοικήσεις τους. Αφήστε την υποκρισία, Ρετανές, που θα μου πείτε ότι θέλετε και τα παιδιά να πηγαίνουν με το παιδάκι του στο γήπεδο. Δηλαδή ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ πάει στη Νέα Υόρκη, που στο διάλογο πήγε, πίνει 2 βότκες, 2 μπουκάλια, μαζί με τα δωράκια, τα διπλάνα, τα πίνει, βγαίνει και λέει να καταστρέψει το αθλητικό ποδόσφαιρο. Πάει αυτό. Βγαίνει στην τηλεόραση προχτές, κάνει δηλώσεις μετά τον αγώνα. Α, αυτό δεν κατεβαίνουμε, αυτά, τι είναι αυτά και τι είναι αυτά. Πριν κάνει τις δηλώσεις. Ο Βλάκας. Δεν υπάρχει ο Βλάκας. Μια φορά, το πω έξω, το είπα και εγώ, το πω άλλη μια φορά. Μας γλύφατε, μας παίρνατε πίπα. Μην τυχόν και δεν βγούμε να παίξουμε για να μην γλιτώσετε την τιμωρία. Μετά όμως βγήκε αυτός,
Ο επαναστάτης Ποπολάρος. Εδώ μιλάμε, αναμονή θα σε έχουν. Ναι, βγήκε ο επαναστάτης, συγγνώμη ρε Τάκη. Όχι, δεν πειράζει. Δεν υπάρχει και ο βλάκας. Για βλάκα μιλάμε όλοι τι. Θα του φάνε άλλα 200 εκατομμύρια εκεί πέρα. Και θα παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Αντώνη. Κάτσε ρε, το βαρκάρι το σερέκι. Είναι ένα περίεργο, το ξέρασα το πω την περάσμενη εκπομπή. Θα θυμηθούμε εδώ πολλά. Κάτσε. Παίζει ο Ολυμπιακός Βέρεια. Ο Βρίζας θα είσαι σουίτα. Ναι. Αγοράσε την Βέρεια ο Βρίζας. Δεν ξέρω. Πώς είναι αυτό, τι είναι αυτό. Εν τω μεταξύ. Τι είναι αυτά. Πώς τον έλεγανε αυτόν τον παίχτη της ΑΕΚ που έκανε τις καταγγελίες. Πώς τον έλεγανε, ρε. Ωραία, Γεωργία, 3-0 ήρθε και αυτό. Γεωργία, 3-0 ήρθε και αυτό, ρε. Που σε έβαζε, ρε, ότι Γράκος να λες, ότι. Γεωργία, 3-0 ήρθε. Έχει δώσει ρεπό το. Εντάξει, τα θύματα έχουν ρεπό. Το θύμα έχει ρεπό, παίζουν οι άλλοι. Παίζουν οι άλλοι. Πάμε σε γραμμές. Πάμε σε κανένα διάλειμμα, ρε. Εγώ μου έχουν σπάσει τα νεύρα. Και εδώ που τα λέμε τώρα. Πάρτε ρε αγκίδες που θέλετε τον τελικό. Πάρτε ρε οπαδί του κόλλου που θέλετε και τελικό. Ναι, θα βγει τώρα ένας να πει. Θα σας κερδίζαμε. Δηλαδή, έλεγα... Θα σας κερδίζαμε, θα πει. Τι να κερδίζει, παίξε. Ο ΠΑΟΚΤΙΣ. Ό,τι σας λέω. Θα πάρει τηλέφωνο ο ΠΑΟΚΤΙΣ και θα πει στο Καραϊσκάκι θα κερδίζαμε. Ελάτε. Το φιλοκάρδι σας το ξέρει. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, όπως κάθε φορά. Και να τονίσουμε ότι είμαστε χαρούμενοι που η PaySave, η MoneySave, είναι σπόσορα του Ολυμπιακού μας. Μια εταιρεία η οποία διαφημίστηκε πρώτα σε εμάς. Α, ναι, ναι. Προβεί. Για κάτσε. Κόκκινη κάρτα, ΠΑΟΚτζίδες! Αλλιώς ρε, το όνομα, δεν είμαστε και... Ρε, κόκκινη κάρτα, ρε, ΠΑΟΚτζίδες! Πριν είναι κίτρινη. Και μετά είναι... Κατευθείαν κόκκινη, έχει. Κατευθείαν. Κόκκινη! Θέλει και κίτρινη. Μας μπουρνάει στην κλωτσά εκεί. Η άμπαλη. Ποιος είναι με μια κίτρινη. Ο Λευτέρης. Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας με μια κίτρινη. Του Τσίπρα δεν σου κίτρινη. Τσίπρα. Μια κίτρινη και περιμένουμε. Και Κοντονή, πάρε μια κόκκινη. Ναι, καλά. Αν δεν δώσει την κόκκινη από εδώ, θα γίνει και θα κοκκινήσει και από εδώ. Καρτούλα, καλή καρτούλα. Ναι. Μεγάλη λιάκι. Ναι. Α, και για αυτή. Κακομίλαση. Θα διαβάσω για ένα μήνυμα. Ωραία, εδώ και τα... Αυτή μπαίνει στην τράπεζα. Όχι. Όχι, μωρέ. Σαν DM, ε. Ναι, για γίγαντες. Έλα ρε Μαδάρα! Ο Πολύφημος είναι. Ποιος? Ο Πολύφημος, ρε. Ο Κύκλοπας. Ποιος Πολύφημος, όχι Πολύφημος. Ο Μονόφαλμος, ρε. Ο Πολύφημος, ο Κύκλοπας. Δεν έχει όνομα ο Κύκλοπας, ρε. Μονόφαλμος, ρε. Πού το βρήκε το όνομα, ρε. Ρε, Άκη. Άκη. Μονόφαλμος. Ωραία. Μπορείς να μας πεις τώρα για την κατοχή. Άσε με τώρα με τη μυθολογία, θα ξέρω και από εκεί. Ο Πολύφημος. Δηλαδή του Μονόφαλμου του είχαν βγάλει και όνομα. Ναι, ο Πολύφημος. Τον βαπτίσανε. Πώς τον είπες? Πολύφημος. Εντάξει. Πρώτη φορά το ακούω. Μονόφθαλμος. Εντάξει, μαζί. Ένα μα του δεν είχε. Μαζί γράφατε ιστορία. Ωραία, και ένα μα του. Γι' αυτό δεν τα διαβάσεις. Άλλο, εγώ που είμαι μετά. Ναι. Συγχαρητήρια στο σύνδεσμο. Α, ξεκινάμε. Κάτσε να διαβάσει κανένα μήνυμα. Άσε με τη μυθολογία με εξτρέψει. Εγώ μόνο εσύ με το. Πώς τον είπε το. Πολύγυρο. Λοιπόν, συγχαρητήρια στο σύνδεσμο Άργους για την κίνηση που έκανε με τους πρόσφυγες. Ξέρεις τι έγινε. 7 τόνους πορτοκάλια στείλανε. Μπράβο. Στις πρόσφυγες που είναι στον πυρήνα. Για τα παιδάκια τα καλύτερα. Πρέπει να κινηθεί ο Ολυμπιακός και ο κόσμος του νομικά για διαφυγόντα κέρδη από συμβόλαια παιχτών, προπονητών. Και διαρκείας, εννοεί... Να τα δώσει, το κράτος, έχει λεφτά το κράτος. Έχει, ναι, ρε, τα μοιράζει. Αφού κόβει συντάξεις, θα μας δώσει εμάς τα... Όχι, ρε, τα μοιράζει, ναι. Και εκεί, δούλε, δεν τα μοιράζει. Κάντε 80 ευρώ και δώστε του Ολυμπιακού τα λεφτά που χάνει. Δεν μοιράζει, είναι για την περιφέρεια, στον Παναθηναϊκό θέλει να δώσει, είναι σε όλους, επειδή είναι τιμή. Πείτε για την ΠΑΕ που μοίρασε φαγητό στους πρόσφυγες, θρύλος παντού και για όλους. Δεν το έχω δει από άλλους πρόεδρους αυτά. Πού να τα δουν αυτά οι άλλοι φουκαράδες.
Τι φάγει τώρα, εδώ κοιτάει να κλέψει ένα στο φαΐ του άλλου. Τι να δώσουν και στους προσεγγίδες. Ρε είστε καλά. Τι φάγει τώρα, έτσι και δεν δώσει. Πας εκεί στις Σουίτες, εκεί στη ΣΑΕΚ. Οι πρόσφυγες, και, παιδί μου, δίνουν να δώσουν στους πρόσφυγες λεπτά. Τι να δώσουν. Φαΐ. Οι πρόσφυγες να δώσουν στους πρόσφυγες. Ρε μόλις πας εκεί στον πρόεδρο και κάνεις έτσι ότι πάνε να τεντωθείς, σου δάκωσε και το χέρι. Ποια, τι να δώσουν, ρε τάκι, τώρα σου λέω. Κύριε Κοντονή, τέρμα ο πολιτισμός. Θα δεις τον κόσμο του θρύλου από την ανάποδη τώρα. Πολύ σ' ανεχτήκαμε εσένα και τους φίλους σου. Δεν θα βρείτε τον ψήφο σας. Ελεύθεροι όλοι όσοι πιάστηκαν στην Τούμπα στα επεισόδια. Μάλλον δεν θα τα έκανα αυτοί. Όλοι, ε. Όλοι, βέβαια. Ε. Τότε τους πιάσαμε. Ε, για να μην είναι ελεύθεροι. Δέταρη. Σκοπός κυβέρνηση του Βουνού μαζί με τους συμμορίτες Χουντοπάω, Εξάρα και Μπουγκατσοκλέουν είναι να αποκλείσουν το θρύλο από το Champions League. Αυτό, ναι, άλλο ο σκοπός τους και είχαν κάνει και μια σύσκεψη κάνανε σήμερα. Ναι, να φύγουν και καλά από το πρωτάθλημα. Τι να φύγουν από το πρωτάθλημα. Ρε, πού να πάτε, ρε, πατέρες από το πρωτάθλημα. Ρε, καταρχήν τα λεφτά της Νόβα έχετε να τα γυρίσετε μόλις έχετε από το πρωτάθλημα. Έτσι, όπως είμαστε, όπως σας βλέπω και με κοιτάτε. Έχετε τα λεφτά της Νόβα να τα γυρίσετε. Ρε, ψεύτες, ρε, απατεώνες, ρε, τρακαδόροι. Ρε, τι να πω, ό,τι χαρακτηρισμό και να πω, δηλαδή σας αρκούν άλλοι χίλιοι. Τι λεφτά, πού να αποχωρήσετε από το πρωτάθλημα, ρε, πού τα τσαμπουνάτε αυτά, ρε, απατεώνες. Τα λεφτά της Νόβα και να τα δώσετε πίσω. Πες ότι αποχωρείτε. Σου πει Νόβα, φέρ' τα λεφτά. Δεν αποχώρησες. Φέρ' τα λεφτά. Υπάρχουν ρήτρες. Πού να δώσετε. Σαν τους άλλους κι αυτοί οι ίδιοι, τάκοι. Που λέει δεν κατεβαίνουμε. Δεν κατεβαίνετε. Κάποτε θα κατεβείτε όμως. Κάποτε θα κατεβείτε. Εντάξει, ό,τι όποιος και να είναι υπουργός. Κάποτε θα κατεβείτε. Λέει ο πρόεδρος Παναθηναϊκού. Κι εγώ θα έμπαινα μέσα, λέει, από την αγανάκτηση. Α, ναι, όλα αυτά. Πριν 15 μέρες δεν έλεγες ότι ο παδί ότι ήταν άλλοι. Ότι ήταν άλλοι. Μαγαλάκι δεν σου έλεγε. Ναι. Ναι. Δεν είχαν άλλα συμφέροντα. Ναι, τώρα γίνανε ο παδί του Παναθηναϊκού ναι. Που... Και θα έμπαινε και αυτός μέσα. Ναι. Και είναι, λέει, τη βία στο DNA του Έλληνα. Δηλαδή, βλέπεις τον Ελαφούζο και λες, πω, πω, τι βία. Αυτή η μαγιά που έχει αυτός ο άνθρωπος με κάνει να μπω μέσα τα σπάσω. Ο Γιάννης ο Ζαρατούστρα. Όχι, αυτή είναι η συμμορία τη Αμερική. Έχει 80.000 μέλη. Η Ζαρατούστρα, η πιο. Δηλαδή το. Βλέπει τον Ελαφούζο και λε πω τι βία βγάζει ο Γιάννης ο Γιαγκούζα. Ο Ζαρατούστρα. Ο Γιαγκούζα. Ελά, ρε. Δηλαδή τον Ελαφούζο. Βλέπει και το βάζει στα πόδια. Δηλαδή εξοργιστήκατε. Και τα βράζανε τα παιδιά το αίμα τους, οι οποίοι ήταν, πριν ήταν αναρχικοί, ναι. Τους είχες βαφτίσει, μετά γίνανε Παναθηναϊκοί. Και θα έπαιρνε και τους δικαιολογούμε και θα έμπαινες και εσύ μέσα. Ναι. Δηλαδή τι να έμπαινες, δηλαδή να εξαντλούσες τίποτα τον κόσμο εκεί πέρα που θα ήταν μέσα, πού να μπεις, δεν είχε. Οι αστυνομικοί ήταν με τις στολές, μέχρι να κτηθούν, μέχρι έτσι, μεγάλη ταλαιπωρία, έτσι. Πού να προλάβεις κανέναν. Τι να μπαίνεις μέσα ρε να κάνεις ρε και εσύ. Απ' τον αγώνα αυτόν εκεί. Α, ρε εμείς μπορούμε να γελάμε. Άκου τώρα, με αυτό συνομιλητή. Ναι, συνομιλεί ο υπουργός, έτσι. Που λέει η βία είναι στο τέτοιο του Έλληνα. Που έχει δρομήσει όλες τις θάλασσες. Αλλά θέλει να πατάξει τη βία. Ναι. Ρε τον Ολυμπιακό θες να διαλύσεις, ας τη βία. Ευτυχώς. Ακού, έτσι. Ευτυχώς που ο Άγιος Νικόλαος βοήθησε αυτό το ρημάτι, το μπουκάλι που έριξε εκείνη η κότα. Από τα επίσημα και πέρασε ξυστά. Πάλι αυτή τη στιγμή. Μαλαματίνα ναι, τόσο. Ναι. Από το Σιώβα. Από το Σιώβα. Ευτυχώς που γυρίσανε οι παίκτες μας χωρίς να χτυπήσει. Ο άλλος, άκου τώρα, τον άλλο συνομιλητή τώρα του Κοντονή, του Υπουργού, που δεν είναι φασίστας και θέλει το καλό του ποδοσφαίρου. Αλλά με αυτούς που συνομιλεί, δηλαδή. Για να πατάξουμε τη. Μην αράσει γιατί θα αναφέρω και ονόματα. Όχι, λέω για να πατάξουν την εγκληματικότητα, αλλά φωνάξουμε, ας πούμε, όσους έχουν φάει δεκάκι συσόβια, να μας πούνε τι γίνεται για την εγκληματικότητα, να φτιάξουν τον κόσμο. Έτσι. Αλλά είναι και λίγο άστοχο αυτό που πήγα να πω. Ο άλλος έλεγε να χωρίσει η Ελλάδα στα δύο. Κοιμάμαι και ονειρεύομαι. Άκουρε. Δηλαδή και τολμάει. Θα έλεγε αυτά ο Μαρουλάκης. Όχι, όχι. Θα είχε πέσει η Μέρκελ, ο Ομπάμα. Κοιμάμαι και ονειρεύομαι να καταστρέψω το ποδόσφαιρο της Αθήνας. Ποιας Αθήνας, οι άλλοι δύο της Αθήνας είναι συνομιλητές του. Ναι. Τον Ολυμπιακό δεν θα καταστρέψει. Έτσι. Και συνομιλεί αυτό ο υπουργός.
Έτσι, με αυτόν που θέλει να καταστρέψει, που διχάζει εμένα Ρώσο, με ένα Ρώσο που ήρθε από τα βάθη τη Ανατολίας, της Ασίας, έτσι, από το Ρωστό, που δεν ξέρει ελληνικά και κάθονται και τον ανέχονται. Ναι, τον ποτίσαν δύο μπουκάλια βότκα ή. Ναι, και όχι μόνο αυτό. Συνομιλεί. Του είχαν εκεί και το άλλο Τάκη, δίπλα. Τάκη, κύριε στα τηλέφωνα 30 φορές την ημέρα, όλοι αυτοί με τον Κοντονή. Και ο Μαρινάκης μια φορά που πήρε τηλέφωνο και λέει τι έγινε, πεταχτήκαν του SDNA οι Ρουφιάνοι και κάτι άλλο του Sport FM, κάτι τσάτσι, αυτοί οι πληρωμένοι. Δεν γλιτώνετε κι εσείς, έχετε ταλαιπωρία, τα ξέρετε κι εσείς. Μην νομίζετε ότι ό,τι κάνετε, τι ωραία, το καθένα έχει το τίμημά του. Ήδη έχει περικοπές. Το SDNA μάθαμε. Δεν πληρώνει ο Σαββίδης. Καλό ΑΕΔ. Πάει αυτό. Στην καλύτερη περίπτωση. Να σας πω και τώρα. Ο Ολυμπιακός έχει 20 βαθμούς από το δεύτερο, 25 από το δεύτερο, 35 από το τέταρτο. Αυτές είναι οι ομάδες σας. Αυτές είναι οι ομάδες σας. Να προχωρήσω και στα άλλα βήματα ή να σας πιάσει κατάθλιψη. Αυτοί οι φορτωμένοι πρόεδροι σας που δεν δίνουν κάτι να βοηθήσουν ή το μπάσκετ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ ή το Βόλο ή το Πόλο, τίποτα. 18 γκολ τρώτε με στην Τούμπα στο Πόλο. Καλά, οι άλλοι δεν έχουν Πόλο. Έχουν το σύνδρομο του πνιγμού. Ποιος ξέρει γιατί. Ποιος ξέρει γιατί. Ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ με τόσους κολυβητές δεν έχει Πόλο. Έχει. Α, έχει. Έχει. Α, νόμιζα αυτή. Ναι, τρώει 18 γκολ, Άκη, και 18-2 εκεί πάνω. Τόσες βουτιές στο λιμάνι το βαθύ και δεν έχουν ναι, μάθει αυτοί, ακόμα. Αυτοί, ρε παιδί μου, παρόλο που έχουν εκείνη τη μεγάλη τη σαμπρέλα του τρακτέρ, εκείνη του τρακτέρ τη ναι. Σαμπρέλα έχουν. Μπαίνουν όλοι εκεί μέσα, ξέρεις, δεν θέλει ο καθένας μία. Ναι. Όλοι εκεί στο τρακτέρ και μπαίνουν όλοι μέσα, για να μην πνιγούνε. Α, μπράβο. Πάμε σε καμιά γράμμη. Έλα, πάμε. Εμπρός. Καλησπέρα. Είσαι. Σ' ακούμε. Φιλαράκι, παοκάρα είμαι. Άντε, γεια! Γαμώ την παοκάρα. Φύγε μόλι τα να πού ξεφτυλισμένη από... Να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο αφού δεν παίζετε ποδόσφαιρο. Αφού δεν παίξετε, ρε. Τι να μιλήσουμε. Είπε, κάτσε. Ρε, εσύ, άκου, η εκπομπή αυτή είναι ποδοσφαιρική, έτσι. Μιλάμε για μπάλες, μιλάμε για... Τι θέλετε εσείς με το ποδόσφαιρο. Έχετε καμία σχέση. Αφού δεν θέλετε να παίξετε, θέλει να διαλυθεί. Και όπως και ο κάθε αετής και ο κάθε βάζελος που τα πάρει. Αν αλλάξει στάση η ομάδα σας, θα σας μιλάμε. Και μπαοκάρα στο σπίτι σου. Την μπαοκάρα. Μαζί με την πουγάτσα και γαμώ το κύμα που τρως. Ρε την μπαοκάρα, στον έχουμε κάνει. Την μπαοκάρα. Ρε σε έχω ξεχυλώσει. Ρε την μπαοκάρα τώρα και αρχίδια μπαοκάρα και να τέλει. Δεν λέμε εμείς Ολυμπιακάρα και λέτε τώρα το κάθε τσουτσέκι μπαοκάρα. Την μπαοκάρα σου λέω. Αυτά έλεγες. Και εκεί πέρα πάνω όταν έφευγε ο Φουστέρ και ο Φορτούνης. Που σκουτιώσασταν και λέγανε οχ, πάλι κούτσα λαμποράν. Ρε εσύ, κατέβα εδώ στο λιμάνι ρε, στον Άγιο Διονύση και βούτα μέσα να βρεις τις βαλίτσες σου. Κατέβα εκεί μέσα είναι ακόμα. Ελάτε να παίξετε ρε. Εκεί. Όπως ερχόμαστε εμείς. Αντί να μπεις μες στο καράβι, πέφτες μες στη θάλασσα. Να παίξετε ρε γατάκια. Πάει και το Ολυμπιακός ρε θέλω να πούμε μείον 7 παίχτες μες στην Τούμπα και σας αφήνει παγωτά. Παγωτά. Αγάλματα. Σκουτιώσασταν μεταξύ σας. Λέγατε ότι η ταλαιπωρία μας περιμένει πάλι για τρίτη φορά. Και την τέταρτη φυγωδικείτε και θέλω να μιλήσετε εσείς με εμάς. Και κατέβηκε ο Ολυμπιακός με 8 παίχτες εκτός εντεκάδος βασικούς. Παίχτες του Ολυμπιακού παίζαν άλλοι. Μείνετε. Ο Βούρος, μία και το θυμήθηκα, μπράβο στο παλικάρι. Μείνετε με τον Ντούντορ και, μπράβο, με τον Σαββίδη, και με τον Σαββίδη, έτσι. Μια χαρά. Κάπου θα σας πετύχουμε. Με όσο και να φυγεί και στη βουγή το κέρατο να μπείτε που λέγε και ο παππούς μου, θα σας κεντρυπώσουμε. Όπου και να πάτε. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Καλά, οι άλλοι άστα φάνε ταλαιπωρία δυνατή, δεν θα βλέπουν το δικό του ψήφο. Άστε στους άλλους εκεί που τους είναι τα συνεταιράκια σας. Αλλά εσύ που μου κάνεις και τον οπαδό, εγώ, για να σου δώσω να καταλάβεις, γιατί άμα μιλάμε για Ολυμπιακό τι γίνεται. Να πει ο πρόεδρος μου δεν κατεβαίνω, ο ίδιος ο Μαρινάκης πώς είναι, όσα έχει κάνει. Να τολμήσει να ξεφτυλίσει την ιστορία του Ολυμπιακού, που δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση, αλλά λέμε τώρα.
Εσείς που λέτε ότι έχετε και ιστορία και τέτοια. Ποια ιστορία να έχετε, ρε Τανές, που η ιστορία σας είναι σαν της Γαβριέλλας. Ό,τι ιστορία έχει είναι από τη... ρε, να σας τα μυσιακά που σας έχουν κάνει. Ρε, να σας πω κάτι. Με την Dortmund, γιατί πήγατε μέσα. Έφταιγε ο Μαρινάκης. Τα επεισόδια γιατί ξεκίνησα από πριν. Με τον Ηρακλή τι έγινε μετά τον αγώνα. Ρε, τα επεισόδια γιατί ξεκίνησα από πριν, αφού δεν είχε γίνει κανένα αφιζητούμενο τέτοιο. Ναι. Τι έγινε, ρε Κοντώνη, για σκέψου το λίγο, ρε. Πες και σκέψου και για αυτό για τα στοιχήματα. Εσείς που αγαπάτε την ομάδα σας, που βάζατε και ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ναι, ρε, που αγαπάτε γιατί την ομάδα σας και δεν θέλει να παίξει, ρε. Είσαστε σε θέση να μιλήσετε εσείς με τον Ηρακλή μετά λαϊκό δικαστήριο που έχεις μία ώρα. Άλλο. Τι έγινε εκεί. Εσύ άλλο, να πάρει ένας Ηρακλειδέας, να πει Ηρακλής, ναι. Να πάρει ένας Ατρόμητος, ναι, αγόρι μου, έλα εδώ παίξει. Δηλαδή, αυτή, πώς να σου πω, η κάθε ομάδα που είναι υποδιέστερη του Ολυμπιακού, έτσι. Και υποδιέστερη και του ΠΑΟΚ. Ρε, τρεις αγώνες, τρεις ήττες, το καταλαβαίνετε. Και με σφαγές. Και έπρεπε να μείνετε να είστε και με μείον πέντε παίκτες σε κάθε παιχνίδι. Λοιπόν, ρε, τι να... Και 35 βαθμούς πίσω. Οι φίλαθλοι του Ατρομήτου, του Πανιωνίου, της κάθε ομάδα του Αστέρα, είναι πολύ πιο μάγκες από εσάς, ρε. Να σου πω γιατί είναι πολύ πιο μάγκες από εσάς. Γιατί ήδη του Ατρομήτου του αντιδράσανε. Σου λέει, γιατί να μην γίνει. Εμείς θέλουμε να πάμε να παίξουμε. Δηλαδή, άμα ήταν έτσι, δεν θα παίζε καμιά ομάδα. Όποιος έπαιζε με την Μπαρτσελόνα, δεν πήγαινε στην Μπαρτσελόνα ποτέ. Δηλαδή, αυτή η απόφαση του Κοντονιάκη που πήρε στο κυπέλλο, ναι, να μην γίνουν η συνέχεια του κυπέλλου, οι αγώνες. Να καταργήσει το κύπελλο. Του χρόνου. Ναι. Παράδειγμα, κούφια αέρα, εμείς. Α, μπράβο, σωστό. Ναι. Κατάλαβα, θες να πεις. Πες το, ρε, ναι, γιατί εγώ από τα νεύρα μου έχω σαντάρι. Έλα εδώ, ρε Κοντονάκο. Ρε Κοντονί, ρε Υπουργέ. Ρε Ξεφτέρι. Ρε απατεώνα που πάει να μας πουράσει, να μας πουλήσεις ότι θέλεις το καλό του ποδοσφαίρου και την ενάντια της βίας. Ο Ολυμπιακός του χρόνου δεν κάνουμε τίποτα. Στραβώνει και το τέτοιο, έτσι, και δεν πάμε πουθενά. Ε, δεν είναι, δεν πάει ο Ολυμπιακός για πρωτάθλημα. Και είναι πέντε βαθμούς πίσω. Και είναι πέντε βαθμούς πίσω. Και το παίρνει μια ομάδα που σας δεν από καμία. Όνομα δεν το πω. Γιατί ναι, όλοι τα είδες κατά. Απλά δεν διεκδικεί ο Ολυμπιακός. Ναι. Και μπαίνουμε μέσα. Ναι. Διακοπή το πρωτάθλημα. Ε, δεν θα υπάρχει δεδικασμένο. Δεν θα έχεις αγανακτήσει τότε έτσι, το ίδιο αγανακτισμένο. Δεν θα είσαι με τη βία. Έτσι. Δεν θα θες να τα διακόψεις όλα. Λες τώρα, αφού κάνανε και οι Ολυμπιακοί που δεν έχουν κάνει τίποτα έτσι τόσο καιρό, τώρα θα το διακόψω. Είναι δεδικασμένο, κύριε. Έχετε πορεία. Έχετε πορεία, ρε ψεύτες, ρε απατεώνες. Ρε απατεώνες, έχετε πορεία. Και να σας πω και κάτι. Υπόλογος είναι ο Τσίπρας. Εμείς δεν κοιτάμε κανένα Κοντονή, κανένα τέτοιο. Υπόλογος είναι ο Τσίπρας. Τον έχουν... Υπόλογος είναι. Αυτός μπήκε, έγινε πρωθυπουργός 70 κιλά και έχει πάει 90. Ρε. Ναι, ωραία. Τι πρωθυπουργός είναι αυτός, ρε. Του Πάχους. Τρώει από τα συσίτια. Ποια συσίτια, ρε. Ψηρίζουν και τα συσίτια, ρε, των προσφύγων που κάνουν ότι αγαπάνε τους πρόσφυγες. Λοιπόν... Την κοιλιά του δεν τη βλέπει. Τη γραβάτα τον εμάρανε. Τι κάνουμε. Πάμε σε ένα τηλέφωνο. Έχουμε τηλέφωνα πολλά. Θέλουμε να μιλήσουμε. Όποιος λέει, μιλάμε με όλες τις άλλες ομάδες εκτός αυτών των τριών που φυγοδικούν να παίξουμε τον Ολυμπιακό. Οι άλλες τουλάχιστον και μικρότερη δυναμικότητα που είναι, έρχεται εδώ Αστέρας, έρχεται το Ατρόμητος, έρχεται το Πανιώνες. Παίζουν οι άνθρωποι, γιατί θα κάνουν. Παίζουν. Δεν είναι κοτούλες σαν και εσάς. Παίζουν. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, άμα είναι ο άλλος ισχυρός, δεν θα πάμε να παίξουμε. Κοιτάξουμε, να κάνουμε καμιά πουστιά, να πάμε να παίξουμε. Και γίνατε και κάνετε και τους πατελονάτους. Και είναι αλλιώς να είσαι ΑΕΚ, είναι αλλιώς να είσαι ΠΑΟΚ. Ε? Ή είναι αλλιώς να είσαι Παναθηναϊκός. Οι άλλοι το προλάβανε πιο πριν. Σου λέει μην ξεκινήσουμε καν. Η βάση λέει εκεί πέρα, έτσι. Και πάνε με... Και όλοι οι δημοσιογράφοι που τα βλέπετε όλα ρόδινα που είδατε το πέναλτι αμέσως, έτσι. Πώς το είδατε το πέναλτι, τα άλλα δύο δεν τα είδατε. Ε, το ένα το είδατε. Και μου κάνατε και τους αγανακτισμένους. Έχετε πορεία όλοι. Είσαστε όλοι στο σκληρό δίσκο, να ξέρετε. Εσείς. Που έχετε κάνει τις πιστίες εναντίον του Ολυμπιακού. Είστε στο σκληρό δίσκο του κάθε φιλάθλου του Ολυμπιακού. Δεν ξεχνάμε εμείς, δεν τα ξέρετε. Δεν ξεχνάμε. Θα φάτε ταλαιπωρία, θα φάτε αυτή που σας αρμόζει, που πονάει κανονικά γιατί είναι με την τσέπη και την εξουσία και την καρέκλα.
Εκεί είσαστε ξεχασμένοι. Έτσι. Αλλάξτε ρότα, να δούμε ότι είστε όλοι των Ελλήνων και πρώτοι εμείς από εδώ θα το πούμε. Αλλά μέχρι τώρα είσαστε μόνο των αντιολυμπιακών. Έτσι. Ας δούμε. Συμμαχίσατε εσείς οι οπαδοί του ΠΑΟΚ με τους Βάζελους. Σας φλωμώσανε στη Μολότοφ μέσα εκεί που ήρθατε, στη Λεωφόρο πρόπερση. Τίποτα ρε, όχι, δεν γι' αυτό μου τις πάει εμένα, γιατί ξέρω ότι με μαθηματική ακρίβεια... Είστε οπαδοί της Πουστιάς. Δεν υπάρχει. Δεν αγαπάτε την ομάδα. Κάτσε ρε, και οπαδός, κάτσε ρε, και οπαδός. Είστε άτομα. Είστε απλά ναι, στη Δεσπού. Ναι, δεν είναι. Οπαδός. Δεν είναι οπαδός. Δεν φίλε τώρα. Λάθος. Δεν είμαι εγώ οπαδός, οπαδός είναι... Θέλει να πήγαινε να βλέπει την ομάδα του. Αυτοί δεν θέλουν να παίξουν καν, όχι να μετακινηθούν. Σαν οπαδοί να πάνε να δουν την ομάδα τους να παίζει. Δεν θέλουν να παίξουν η ομάδα τους. Θα μου πει εμένα πρόεδρος μου δεν κατεβαίνω και θα είμαι ο κόσμος του Ολυμπιακού και θα πούνε μπράβο πρόεδρε, γροθιά στο κατεστημένο. Δηλαδή μάθαμε ότι Μιετεγά, ότι έμαθε ότι Μιετεγά η γυναίκα του και κόψε το πουλί του άλλος. Αυτό. Και είσαστε και περήφανοι και θέλετε να μιλήσετε και με εμάς. Έλα, μίλα. Πάμε. Έλα, καλησπέρα. Το κύπελο, άντε, γεια! Το κύπελο. Δεν είναι εκφράσεις για σένα. Ό,τι ομάδα και να είσαι, έχεις... δεν υπάρχεις. Μόνο αν είσαι Ατρομητάκος, μπορείς να μιλήσεις. Όχι Ατρομητάκος, Ατρομητάρα. Παοκάκι, Αεκάκι και Παναθηναϊκάκι είναι όλοι θυγόπονοι που δεν θέλουν να παίξουν με τον Ολυμπιακό. Οποιαδήποτε εσείς τώρα παίρνετε τηλέφωνο. Ναι. Για ποιο λόγο να σας πω εγώ. Για να μας αναχωρήσετε. Τι αναχωρήσετε. Δεν βλέπετε την τύφλα σας. Δεν βλέπετε που έχετε καταλήξει. Τι αναχωρήσετε ρε κοροϊδά. Που η τσαπού έχει πάει σύννεφο. Ρε κοροϊδά της τράπουλας. Σε όλα τα αθλήματα. Στο μπάσκετ 25 χρόνια έρχεσαι εδώ μέσα χάνετε. Πόλο χάνεται. Βόλεϊ χάνεται. Ό,τι ομάδα πέρυσι χάνεστε. Μετά από 90 χρόνια πήρατε ένα ρημάδι. Ό,τι ομάδα. Έχετε πάει από το ορχομενό μέχρι το πώς το λένε. Στις σικές. Σικές. Ξέρετε τι εννοώ. Και στα κουφάλια, να μην ξεχάσω και το σύνδεσμο κουφαλίων. Και χαλάστρας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Αλέξη με λένε, από Γλυφάδα είμαι. Τι ομάδα είσαι, Αλέξη. Είμαι φίλαθλος του Παναθηναϊκού. Άντε, γεια! Τι να πήγες, ρε Αλέξη. Συνωμοσία, πάρετε το Αλαφούζο, το Μελισανίδη και το Σαββίδη να μιλήσει. Τι να πείτε, ρε, με εμάς. Εδώ δεν θα μιλάτε. Ρε, εμείς είμαστε σε εδώ, πόλη. Τι να μας πείτε. Τι να πείτε σε εμάς. Τι να πείτε. Μπράβο. Και τι να πει, θα πει άμα κάνει τον καλό, ναι, τάκι, έχει καλή. Όχι, ρε. Δεν θέλω. Θα μιλάς με τους ομοιούς σου. Θα μας κολλήσετε φτώχεια. Ήδη μας έχετε κολλήσει φτώχεια, μόνο που παίζουμε μαζί σας. Θα μιλάμε κιόλας. Ρε, για να φτάσει στον Ολυμπιακό, μία λύση υπάρχει. Να πάτε στο διάστημα, πάνω εκεί στη σελήνη που διάλογο πάνε οι άλλοι, που εκεί ψηλώνεις έτσι και κάτσεις 5 μέτρα, 5 μήνες. Ψηλώνεις. Πήρες χαμπάρι τι εννοώ. Ναι, εντάξει, όπως ψηλώνει, όμως ανοίγουνε κιόλα. Αυτό λέω. Για να έρθει εδώ και να έρθει έτοιμος. Και διαστολή. Αυτό το. Για πάμε, μήπως πετύχουμε κανένα δικό μας. Τι ομάδα είσαι, φίλε, που είσαι στο τηλέφωνο. Έλα, Τάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ολυμπιακός, είμαι από Γλυφάδα. Άντε, γεια! Άργησες. Δεν είσαι Ολυμπιακός. Δεν είσαι Ολυμπιακός. Τι έρε. Ολυμπιακός δεν κατεχώρησε. Μόνο από Χίο θα πάρω τηλέφωνα σήμερα από Ολυμπιακούς που ήταν στο γήπεδο. Να πάρουν πάλι τα παιδιά τηλέφωνο. Και σήμερα αυτή η κολοτηλεόραση μου έκανε νερά ρε. Τι διάλογο έπαθε την ώρα του αγώνα. Ποιο. Κάτι μου κάνει. Εμπρός. Έλα, μ' ακούτε. Σαν ναι. Μόλις συγκρίσει παιδιά ο πόλεμος που ήταν στις Ευρώπης. Ορίστε. Μόλις συγκρίσει ο πόλεμος που ήταν στις Ευρώπης. Άσετε, δεν μιλάμε για πόλεμους. Άσε τώρα. Εσύ, άστε, για μπάλα μιλάμε. Κάτσε, όχι, δεν τα αλλάξεις. Δεν μας είπες τι ομάδα είσαι. Ναι, ναι, πολέμους, ναι. Με όλες τις ομάδες της Ευρώπης. Να στο να μιλήσουμε, κύριε Τέλη. Για σένα. Ο Γιουσούφ τα είπε, ρε. Εντάξει, δεν είμαστε. Τι να, δεν βλέπεις τώρα. Άσε, άσε. Τέλος το τηλεφώνο. Ρε, εντάξει.
Ποδόσφαιρο δεν ασχολείστε. Δεν θέλετε να παίξετε. Βολέι. Εμάς τι μας βλέπετε. Ναι. Σαν άντρες. Αφού μας μισείτε μας. Σαν άντρες μας βλέπετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας υπογράψουμε ποτέ ό,τι και αστείο και να πείτε, ό,τι μαλακία και να πείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ρε. Πήγαινε εκεί πέρα όπως πάει και ο άλλος στην πλατεία Βάτης, αυτός που βάλαγε τη μάνα του, να οικονομήσετε. Έτσι. Εκεί θα βρείτε. Πήγαινε στο βίαιο τον Αλαφούζο, εμάς θυμάστε λέτε. Ρε. Τον Αντρουά. Έλα. Καλησπέρα. Η πιο καλή, το πιο καλό τηλέφωνο κάποιος. Ναι, είχε το γνώμη σε αυτόν. Έλα, φίλε. Αντώνη, με λέμε τη τηλεφωνά τον Αεροπό. Θα ήθελα τη γνώμη σας, κύριε Τάκη, ή την τοποθέτησή σας για ένα ζήτημα. Καλό βράδυ. Πολαργό. Κανένα ζήτημα. Το δικό σου ζήτημα. Λύσε το δικό σου, ρε. Πάρε την κόμενά σου που είναι εδώ στο Λίπρο, στο 5ο όροφο, στο 802. Τώρα, θα έρθει. 5ο όροφο και 802 δεν γίνεται. Γίνεται, ρεάκι. Ή 8 θα είναι στο 802. Ρεάκι, έχω πάει στο πρώτο και έχει το 1150. Ένα το. Τα βλέπεις. Ή τι. 1150 στο πρώτο όροφο. Αρχίζει από ένα. Τέλος πάντων, πήγε πριν στην γυναίκα. Κάνει υπομονή, θα έρθει, ρε. Σε όλο. Εκεί την αφήσαμε. Τώρα μπορεί να είναι και αλλού. Δεν είναι και δραστήριες. Άλλος. Έλα. Λέω Φάλιρο, Ολυμπιακός. Έλα, φίλε. Παιδιά, δεν αντέχεται αυτός ο Σαββίδης. Δηλαδή, η δήλωση που κάνει πριν από το παιχνίδι και χωρίζει την Ελλάδα στα δύο, αυτόν τον τύπο πρέπει να τον πετάξουν από την Ελλάδα. Είναι τραγική αυτή η τύπη. Συνομιλία, υπουργέ, μαζί του. Αυτοί οι τύποι, δηλαδή, χωρίζουν την Ελλάδα στα δύο, ας πούμε. Δηλαδή, αυτός βγήκε και μας είπε ότι κοιτάξτε παιδιά, φέρτε μου διαιτητές ξένους, θέλω να παίζει ο Ολυμπιακός με 8 παίχτες, εγώ να παίζω με 14, ας βάλει δικούς του κανόνες ας πούμε και να πάρει και ένα κύπελο επάνω και να βάλει και μια μπουγάτσα να, πώς το λένε, να το βάλει, το κύπελο της μπουγάτσας ας πούμε. Δεν αντέχονται ρε. Είναι τραγική να. Δεν αντέχεται. Τίποτα, παιδιά, αυτό δεν είναι σιχαμένο. Σε καταλαβαίνω, ρε φίλε, έτσι αυτό. Δεν θα μας κάνουν. Άκου να δεις. Θα σιχαθούμε, άκου. Εμείς θα σιχαθούμε όλους αυτούς. Και αυτούς που τους αβαντάρουν. Να σιχαθούμε το ποδόσφαιρο από αυτούς δεν γίνεται. Έτσι. Να το σιχαθούν οι οπαδοί τους. Από αυτούς μπορεί να γίνει. Εμείς, σαν Ολυμπιακοί, να σιχαθούμε αυτά τα καμώματα αυτά και τα γυνάτια θα τα πολεμήσουμε. Και θα τα ξεπαστρέψουμε, θα τα εξολοθρέψουμε. Έτσι, Άγγε, καλά τα λες. Άσε, και από τώρα. Εκεί και πέρα. Πιο ξεφτυλισμένη η ομάδα. Και ο Ριάλης. Κάτι ακόμα, παιδιά, άκου, να άκου. Πω. Αυτοί οι διοικούντες του ΠΑΟΚ. Τώρα, ένα λεπτό. Έχουμε μετρήσει τους τίτλους. Πάνε να μας φάνε ένα κύπελο, έτσι. Άσε, ρε φίλε, το πάμε αυτό. Άκου κάτι άλλο. Πιο ξεφτυλισμένη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Να παρακαλάει τις παίξεις του Ολυμπιακού τον Σάββατο Θεοδωρίδη. Να μπει μέσα ο Ολυμπιακός, να μην φάτε τιμωρία και μετά να μου το παίζουν οι μάγκες. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι η μεγαλύτερη ξεφτύλα. Έτσι. Έτσι. Και ο σκληρός είναι σκληρός παντού. Λέει έπαιξα και έχασα ας πούμε. Πιάσανε τον Παλαιοκώστα, τον κυνηγάγανε, έπαιξα και έχασα. Δεν έκανε κολοτούμπα. Έτσι, όποιος κάνει το σκληρό, είναι σκληρός παντού. Όχι, κατά τον παιδιά. Πάμε και αύριο αν πάρουμε άλλο ένα κύπελο. Έτσι. Ένα δίκαιο κύπελο ακόμα. Έτσι. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, ρε φίλε, καλό βράδυ. Γεια χαρά. Γεια σου, φίλε. Γεια. Λοιπόν, για να κλείσουμε, να το ξέρετε. Εντάξει, εμείς μπορεί να ξεφύγαμε και από εδώ πέρα, δηλαδή να ξεφύγαμε σε χαρακτηρισμούς. Σε νόημα δεν ξεφύγαμε πουθενά. Μπορεί οι χαρακτηρισμοί να ήταν κάπου και στιγμή υπερβολική, το νόημα ήταν το ίδιο, έτσι. Από εκεί και πέρα, για να ξέρετε, ο κόσμος του Ολυμπιακού βράζει, δεν το λέω εγώ, ρωτήστε τους διπλανούς σας. Ρωτήστε, δεν γίνεται να μην, 7 εκατομμύρια Ολυμπιακοί είναι, Σιριζέοι. Ρωτήστε κανένα φίλο σας, να δείτε τι γίνεται, πώς το έχει αντιμετωπίσει, τι ωραία το έχει πάρει το θέμα και πόσο δημοκρατικά που ξηγέστε, έτσι. Κανονίστε τι θα γίνει, γιατί έχουμε πορεία μεγάλη.
Δεν μένει έτσι αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει έτσι και να μείνουν και αυτοί που πήραν την απόφαση, όποιοι και να είναι, σε όποια θέση και να είναι, από χαμηλά μέχρι ψηλά. Θα σας φάει το μαύρο σκοτάδι. Γεια σας. Γεια.